Hello everybody! Καλησπέρα παιδιά μου! Το σημερινό βίντεο θα μπορούσε να γίνει, βασικά αυτό το πλάνο που βλέπετε τώρα θα μπορούσε να γίνει και με το Auris, το οποίο έχει χωρέσει άπειρα πράγματα μέσα, με έχει εντυπωσιάσει με τους χώρους του πραγματικά και όλα αυτά που έχει κουβαλήσει. Θυμάστε τα πίσω φτερά για τους 13 που έχει πάρει μέσα. Γενικά έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά εκ των πραγμάτων τα σημερινά πράγματα που ήρθανε δεν θα μπορούσε να τα κουβαλήσει το Auris, διότι βασικά το μάθατε από τον τίτλο πλέον, αλλά όσοι είστε μέλη στο κανάλι ξέρετε ήδη τι είναι αυτό που θα κάνω. Θα πάω στον καράζ σήμερα και θα κάνω unboxing. Όπως ξέρετε, κάποια πράγματα παραπάνω για το μέλλον του αυτοκίνητου του Αντώνη. Οι υπόλοιποι θα τα μάθετε σιγά σιγά. Αυτό που έχω πίσω στην καρότσα αυτή τη φορά, όχι στο πόρπαγκαζ, είναι όλο το body kit, το καινούριο body kit του αυτοκίνητου του Αντώνη, το οποίο μόλις ήρθε. Λοιπόν, ας το πιάσουμε όμως από την αρχή για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Το αυτοκίνητο του Αντώνη θα έχει, εκτός από μοτέρ ανανεωμένο, θα έχει και ανανεωμένη εμφάνιση πλέον. Θα μπει καινούριο body kit. Είναι ένα D-Max style, έτσι aggressive αρκετά. Θα γίνει πολύ JDM style, παρόμοιο με το 13 το δικό μου. Το έχω πίσω, θα πάω στο garage για να το ανοίξω, καθώς και εγώ δεν το έχω ανοίξει ακόμα, μόλις το παρέλαβα, για να το ανοίξω και να το δείτε κι εσείς. Φανταστείτε ότι ούτε ο Αντώνης δεν το έχει δει ακόμα. Δεν ξέρω, θα το έχει δει μέχρι να ανέβει το βίντεο φυσικά, αλλά θα προσπαθήσω να καταγράψω και την αντίδρασή του μόλις το δει. Τώρα, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το body kit, τι κομμάτια περιλαμβάνει και τι θα αλλάξει πάνω στο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνει τα πάντα εκτός από πόρτες και πίσω πόρπακας. Δηλαδή, περιέχει μπροστινό προφυλακτήρα D-Max, πλαϊνά D-Max και πίσω προφυλακτήρα επίσης D-Max. Περιλαμβάνει πίσω φτερά, πολυεστερικά over fenders που καλύπτουν όλο το φτερό του αυτοκίνητου, όπως ακριβώς είναι αυτά στο δικό μου αυτοκίνητο, που μπαίνει έτσι ολόκληρο από πάνω και το κάνει να φαίνεται πιο πρισμένο. Περιλαμβάνει μπροστινά φτερά, βγαίνει δηλαδή όλο το μανισοφτό φτερό η λαμαρίνα και μπαίνει άλλο φτερό από πάνω, όπως ακριβώς είναι και στο δικό μου το S13, αλλά όπως είναι και στο S13 του Άκη το χαλάζιο, έτσι ακριβώς. Θα φύγουν δηλαδή οι λαμαρίνες εντελώς, θα κοπεί και η πίσω λαμαρίνα, θα φύγει και τα μπροστά μανίσια φτερά που είναι από λαμαρίνα, φύγουν και αυτά μαζί με τα μικρά φτεράκια που έχει τώρα το αυτοκίνητο. Ο Hulk θα γίνει δηλαδή, άντε μεγάλε βγες, ο Hulk θα γίνει δηλαδή πιο Hulk, θα γίνει πιο πρισμένο το αυτοκίνητο. Επίσης περιλαμβάνει καινούριο καπό, καθώς το καπό του Αντώνη μέχρι τώρα ήταν το μανίσιο λαμαρίνα με μόνο έναν αερογό στη μέση. Τώρα θα φερθεί όλο αυτό, θα μπει πολυεστερικό καπό D-Max style και αυτό, με τα ανοίγματα στη μέση για να βγαίνει ο θερμός αέρας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, και μόνο που θα αφαιρεθούν κομμάτια λαμαρίνας και θα μπουν εξ ολοκλήρου πολυεστερικά πάνελ, θα είναι πολύ πιο χαμηλό το αυτοκίνητο, πολύ πιο ελαφρύ το αυτοκίνητο, οπότε θα πέσει λίγο σε κιλά όσο να είναι. Αυτά έχει το body kit. Έχει και μια αεροτομή οροφής πίσω για το τζάμι ψηλά, παρόμοια με αυτή που έχω εγώ, που μπαίνει πάνω στον ουρανό. Έχει και μια τέτοια.
που από ό,τι θυμάμαι δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Δεν έχω κάτι άλλο μέσα στα πακέτα. Αυτό είναι το body kit. Ουσιαστικά θα αλλάξουν τα πάντα εκτός από τις πόρτες και το πίσω πόρπακας. Γενικά σε φωτογραφίες που το έχω δει είναι πάρα πολύ ωραίο body kit. Είναι πολύ aggressive, έτσι επιθετικά ιαπωνικό στυλ. Παρόμοια με το στυλ που έχουμε εγώ στις 13 αλλά και ο Άκης στο δικό του 13. JDM style θα γίνει και ο Hulk λοιπόν. Έχω ξανατραβήξει βίντεο μέσα από το Sprinter. Αυτό είναι το φορτηγάκι της δουλειάς. Με αυτό κυκλοφορώ συνήθως τις πρωινές ώρες. Εντάξει, έφτασε η ώρα να δείτε και το λίγο μπουρδελάκι είναι από μέσα. Τι να κάνουμε. Και απ' έξω μπουρδελάκι είναι. Και στο μοτέρ μπουρδελάκι είναι γενικά. Γενικά είναι ένα μπουρδελάκι το αυτοκίνητο. Αλλά είναι εργάτης, την κάνει τη δουλειά του. Μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα, αφού κουβαλάει αυτά που πρέπει να κουβαλήσει. Λοιπόν, φτάσαμε, θα πάω κατευθείαν από πίσω, καθώς τα κουτιά είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τεράστια. Δεν μπορώ να τα κουβαλήσω μόνος μου μέχρι πίσω, οπότε θα μπω από πίσω με το φορτηγό. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό να έρθει. Γύρω στον 1,5 μήνα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι το καπό. Αυτό πρέπει να είναι το καπό. Σίγουρα είναι το καπό. Να ανοίξουμε τα άλλα που είναι πιο εύκολα. Ωραία, θα ανοίξουμε για άλλα κουτιά είναι. Εδώ θέλει φαλτσέτ. Θέλει φαλτσέτ. Λοιπόν, προφυλακτήρες από ό,τι καταλαβαίνω. Μπρος και πίσω. Τούμπανο θα γίνει, τούμπανο, τούμπανο. Πάμε να ανοίξουμε και εδώ. Εδώ λογικά θα είναι ό,τι μένει.
τα φτερά, τα πλαϊνά. Πιο βαρύ αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Εδώ ωραίο προσεκτικό τύλιγμα έχει κάνει ο τύπος. Λοιπόν, εδώ βλέπω πίσω φτερά. Λοιπόν, βλέπω πισινά φτερά. Θα γίνει πολύ πρίξιμο. Θα γίνει πολύ πρίξιμο. Λοιπόν, βλέπω πλαϊνά μαρσπιέδες. Ένας είναι εδώ, ένας είναι. Εδώ έχει το δεύτερο πλαϊνό, στην μπλε της σακούλα. Εδώ έχει ένα ρωτομείο ροφής. Και εδώ έχει τα μπροστινά φτερά. Να τα. Δεν θα πάρουμε τηλέφωνο του Αντώνη. Τι κάνεις? Καλά, μαγαζί. Δουλεύεις? Ναι, ρε. Λοιπόν, έχω εδώ κάτι πράγματα για σένα. Γέμισε η αποθήκη, γέμισε η αποθήκη πολυεστέρες. Βαλάκα, τόσα πολλά είναι. είναι πολλά. Τι θα κάνεις? Άνοιξες τα ιδέες. Τα άνοιξα, τώρα τα κοιτάω, αυτό κάνω. Τι είναι αυτά που... Τέλεια είναι, τέλεια, ναι. Μαύρα. Ναι, μαύρα, σταρωμένα είναι. Ωραίος. Είναι τα μεγάλα όλα, ε. Ναι, θα έρθεις το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θέλω σήμερα, μπορεί αύριο μετά. Έγινε, εντάξει, άντε. Εντάξει. Θα ανοίξω λίγο να τα δω, θα σε στείλω φωτογραφίες. Ναι, στείλω, ναι. Κοίτα τα λίγο όλα, σε τσέκα, έτσι. Έγινε, άντε, άντε. Εντάξει, έγινε. Έλα, άντε, τσάω, γεια. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα τίποτα, να τα δούμε. Πού άφησε τη φαλτσέτα. Ας ανοίξουμε ένα απ' όλα, να τα δούμε λίγο. Εδώ βλέπετε έχει βάλει ο τύπος χαρτόνια στις γωνίες για να μην χτυπηθούνε. Πολύ καλό το αμπαλάζ.
αυτό ελπίζω να μην λείπει από κάπου που φαίνεται. Αλλά από καμιά βάση. Γενικά με τα πολυεστερικά είναι ένα θέμα αυτό των μεταφορικών. Και έχουν πολύ ακριβά μεταφορικά γιατί είναι τεράστια σε όγκο. Αλλά και είναι επικίνδυνο να μην σπάσουν. Λοιπόν, αυτό είναι το φτερό του Αντώνη. Μπουστινό, το οποίο το βλέπω τέλειο. Ωχ, από εδώ λείπει το κομμάτι. Εντάξει, μικρό το κακό. Δεν θα ανοίξω άλλο, θα σας ανοίξω τώρα και ένα προφυλακτήρα. Αυτό είναι ο πίσω προφυλακτήρας. Ωπω, τέρας θα γίνει. Τέρας θα γίνει. Εδώ για να βάλεις εξάτμιση για φορτηγό. Ας ανοίξω και τον προφυλακτήρα. Μυρίζει πολυεστέρας. Α. Εδώ βλέπω ένα μικρό, θα θέλει λίγο στοκάρισμα. Αυτός είναι ο μπροστινός. Πάμε και από την άλλη τώρα.
Πάντως γενικά έχει πάρα πολύ καλό κύλιγμα. Αυτή εδώ είναι η αεροτομή για την οροφή. Κάπως έτσι εδώ πάνω μπαίνει. Πάμε να ανοίξουμε και ένα πλαϊνό. Τέλειο. Τέλειο. Και μας μένει το πίσω φτερά. Πάμε να ανοίξουμε και ένα πίσω φτερό. Να δούμε και αυτά. Θα ανοίξω από πάνω. Γιατί να μπω να το πλάι δεν ανοίξω. Λοιπόν, και αυτό είναι το πίσω over fender. Θα μπει στον Αντώνη κάπως έτσι, όπως μπήκαν και τα δικά μου. Ένας χαμός, όπως βλέπετε. Αυτά είναι τα πράγματα του Αντώνη, το body, εδώ είναι το καπό. Δεν θα το ξαμπαλάρω τώρα γιατί είναι πολύ καλά για να μπορέσει να έρθει να το φορτώσει. Αυτά είναι τα... εδώ, αυτό είναι το body kit του Αντώνη. Πολύ σύντομα θα πιάσουμε δουλειά όπως καταλαβαίνετε για να το... για να το τοποθετήσουμε πάνω στο αυτοκίνητο, κάτι που εσείς θα δείτε οπωσδήποτε σε βίντεο. Γράψτε μας τη γνώμη σας από κάτω, πώς το βλέπετε εκ πρώτης όψεως. Πιστεύετε ότι θα γίνει αρκετά μπαούλο το αυτοκίνητο? Εγώ έτσι πιστεύω. Αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά μου, για σήμερα. Μέχρι το επόμενο, μόνο Τρίτη.